Πάμε μάγκες, πάμε μάγκες, πάμε μάγκες. Άρπαξα μάγκες με ένα πενηντάρικο το μπονουσάκι. Μάγκες με 50 ευρώ το μπονους. Πάμε με δύναμη. Ποιο να διαλέξουμε τώρα, ποιο να διαλέξουμε. Κοιτάξτε εδώ, εδώ είναι στα δυνατά. Πάμε να το βάλουμε και φωνή μάγκες. Ποιο. Ιουιουιουι. Στα 10 πάμε μάγκες ή στα 8 εδώ. Στα, έλα στα 8 πας και πιάνουμε καμία 15, 5 είναι λίγα, δεν είναι τα πρώτα μετά. Εδώ, εδώ. Κάντε ρε μάγκες εγγραφούλα, μάγκες subscribe το κανάλι, όποιος δεν έχει κάνει τώρα subscribe, είναι τζάμπα μάγκες. Τζάμπα είναι subscribe, μάγκες εγγραφούλα στο κανάλι, μάγκες πατήστε μάγκες το κόκκινο κουμπί εκεί που γράφει εγγραφούλα. Μα εδώ στο κανάλι ignore, τι αυτό είναι, αυτό τι είναι. Όλα είναι τζάμπα εδώ στο κανάλι Ignoyu. Εδώ στο κανάλι Ignoyu δεν έχει πετάνει το τζάμπα. Όλα είναι τζάμπα, δεν βλέπετε. Εγώ δεν ζητάω τίποτα από κανένα μάγκες. Εγώ δεν είμαι τέτοιο παιδί να κάνω τράκα και να το παίζω που έχω λεφτά. Εγώ έχω λεφτά, δεν θέλω. Με βλέπετε ποτέ να κάνω live, να κάτω με να κάνω τράκα. Ποτέ ρε μάγκες, πάνω κάτι εδώ στο. Τα λεφτά μου παίζω και τα πιο πολλά λεφτά από την Ελλάδα. Εγώ τα παίζω, να πούμε αλήθεια. Έλα, 2.400, πάμε με δυνάμει. Εγώ παίζω τα πιο πολλά λεφτά από την Ελλάδα. Έλα, έλα. Τι έκανε τώρα, έλα, δεν πάνε κάτω. Κοίτα τώρα, πόσο κι άλλο. Δεν μη στριγάει τα πέντε. Να πριν δω το πρόβλημα. Για ρε μάγες 50 ευρώ το διακλειμένο. Γου, γου, γου. Άλλο ένα. Έλα, πενιντάρα μου. Μάγκες, πενιντάρα το μπε. Πάμε να μου βγει το τηλεφώνη. Πας και το δίνει τα λόγια σου. Μάγκες, κοιτάξτε λίγο εδώ. Μιλάμε για ένα πενιντάρικο, μια πορτοκαλί κάτι πατημασία κάθε δευτερόλεπτο. Μάγκες, μάγκες. Βλέπετε και εδώ και στα πλάι πάω και παίζω fullbet και είμαι μάγκας, πάντα σας λέω μην παίζετε, μένετε μακριά από το τζόγο. Εγώ παίζω γιατί είμαι αρρωστός και δεν μπορώ χωρίς τζόγο, δεν μπορώ. Μαγκές, μέχρι τώρα στην Ελλάδα δεν έχω δει πιο μεγάλος σας είπα πιο μεγάλος ψεύτης από το, ξέρετε εσείς, δεν θέλω να πω τώρα. Να φωνάζεις έτσι, να κάνεις, να μην παίζεις ούτε ένα ευρώ από σένα, να κάνεις μαμπάκις, μαμπάκις, ξέρετε. Να μην παίζεις ούτε ένα ευρώ από σένα και να φωνάζεις έτσι εσύ εκεί και να πεις δηλαδή στον κόσμο στηρίζεται τον τάδε και τον τάδε καζίνο, μα δεν ντρέπεται. Εγώ το ντρεπόμουν να πω να στηρίζει κάποιος ένα καζίνο. Τι να στηρίζει ρε πούσι μου, γαμώ το σπίτι του, ένα καζίνο έχει εκατομμύρια, κλέβουνε, μας κλέβουν, αυτά τα καζίνα μας κλέβουνε όλους. Εμείς να τα στηρίζουμε, εμείς. Να πάνε να γαμητούν εμείς να τα στηρίζουμε. Ακού λίγο ρε τι λέει ρε ψευτήλο. Όταν άκουσα σε ένα live που λένε πού στηρίζετε. Ρε τράβα γαμίσω από εδώ ρε. Τι είναι αυτά που λες ρε μαλάκα ρε. Τι να στηρίζουμε αυτά εδώ αυτά. Να τα στηρίζουμε και όλα ρε πούστη μου. Μακάρι να μην έχουν να κλείσουν όλα. Ρε μάγκες, πλάκα μας κάνε ρε μάγκες. Μα εγώ σας το έχω πει, ο οποίος έπαιξε καταστράφηκε. 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 Αν τα παίξετε δεν τα έχετε μία ποτέ. Εγώ από εδώ και πέρα θα σας πω και θα δείτε τι μάγκας είμαι. Άσε τώρα που... Θα δείτε, θέλω να σας πω τι γίνεται με τον τζόγο. Εγώ είμαι σίγουρος που τα καταφέρω να γλιτώσω χιλιάδες άτομα. Να μην σας πω δεκάδες χιλιάδες άτομα. Αλλά τουλάχιστον χιλιάδες άτομα. Θα ανοίξω τα μάτια σε πάρα πολύ κόσμο. Και όποιος δεν έπαιξε ποτέ, δεν τα παίξει ποτέ. Επειδή με αυτά που τα ακούσει από μένα, αν κάποιος τα βλέπει βιντεάκι, δεν τα παίξει ποτέ σίγουρα. Γιατί ό,τι λέω είναι αλήθεια. Βλέπετε που είμαι αληθινός και μάγκας και σωστός. Ρε μάγκες. Ό,τι λέω είναι αλήθεια, ρε μάγκες. Εγώ βλέπετε παίζω δυνατά, ρε μάγκες. Δεν με νοιάζει τίποτα. Τι λέω, κάτι ένα στι. Ρε μάγκες. Παίζω τα λεφτά μου, δεν κάνω διαφήμιση σε κανένα. Με ψάξανε όλα τα καζίνα, με σε παρακαλάγανε να τους κάνουν διαφήμιση. Μα βλέπετε, 9,5 εκατομμύρια περιβολές. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ένα κανάλι με φρουτάκια να έχει πάνω από 9,5 εκατομμύρια περιβολές.
Εμείς είμαστε νούμερο ένα στην Ελλάδα. Εμείς ανοίξαμε πρώτη φορά στην Ελλάδα κανάλι με φρουτάκια. Μετά δηλαδή μήνες, περίπου ένα χρόνο ανοίξανε και άλλοι. Πρώτη φορά όταν ανέβαζα εγώ κάθε μέρα βιντεάκια με φρουτάκια εδώ στην Ελλάδα, δεν υπήρχε πριν 2 χρόνια. Μα κανένα κανάλι να ανεβάζει μένα κάθε μέρα. Υπήρχαν μόνο λίγα βιντεάκια έτσι πεταμένα από και που σε πολλά κανάλια. Αλλά δεν υπήρχε κάποιο σαν εμένα να ανεβάζει και να παίξει κάθε μέρα. Εντάξει, εγώ παλιά έπαιζα κάθε μέρα μόνο από πλάι. Λόγω που κλείσανε και ήταν αυτή η πανδημία. Μα κοιτάξτε στο κανάλι μου, έχουμε πάνω από 1000 βιντεάκια από παλιά, μόνο από πλάι. Κοιτάξτε πώς έπαιζε εγώ παλιά. Κοιτάξτε με 30 μάγκες. Εγώ εξηγήμαι, ωραία, εγώ είμαι μάγκας. Εγώ είμαι γεννημένος μάγκας. Εγώ σας το έχω πει. Κάντε μάγκες, subscribe στο κανάλι. Subscribe τώρα, μάγκες. Μα είναι τζάμπα, subscribe. Δεν πατήστε ρε μάγκες το κόκκινο κουμπί. Όποιος δεν έχει πατήσει, γιατί βλέπω ρε μάγκες 70% από όποιος κοιτάει τα βιντεάκια περίπου. Δεν θυμάμαι τώρα καλά. Έλα, καλό είναι. Έχει κυλέξει 100 ευρώ πατημασία. Δεν έχει κάνει ακόμα subscribe. Αυτά σας λέω, πατήστε το κόκκινο κουμπί, κάντε subscribe, ελάτε στην οικογένεια μας, μάγκες. Μα είναι τζάμπα, δεν κοστίζει τίποτα, μηδέν, like, γιατί αυτά δεν ζητάω λεφτά, τα έχει κάτι εγώ, βλέπετε. Ό,τι ζητάω εγώ, τίποτα, δάχτυλα πάνω και αυτά είναι τζάμπα, μάγκες, εδώ στο κανάλι δεν έχει πετάνει το τζάμπα, ακόμα ζει το τζάμπα. Άμα βγαίνετε έξω και ρωτήστε, όλοι θα σας πει τι τζάμπα, θες κάτι τζάμπα, φύγε, τράβα, φύγε από το τώρα. Έχει πετάνει το τζάμπα, όλοι θα σας πούνε. Μόνο εντός το κανάλι, όλα είναι τζάμπα, δεν έχει πετάνει ακόμα το τζάμπα. Σ' αγαπώ πολύ όλους. Έλα γορίνα μου, δώσε, ρίξε τα λεφτά. Έχω πάει σήμερα και τράπεζα πήρα 30 χιλιάρικα γιατί έπρεπε να τα βάλω στην πολυκατοικία αφού φτιάχνω ρε μαγές. Άρα λα 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 ο μάμπα. Μαμπαλαλαλα. Εγώ σας είπα, δεν με νοιάζει ρε μάγκες. Βλέπετε που έχω λεφτά, κάνω ό,τι θέλω καρδιά μου. Τα καλύτερα πράγματα, τα πιο ακριβά, τα κάτσω εγώ τώρα. Δηλαδή, βλέπετε, παίζω τα λεφτά μου. Μα εγώ δεν θέλω να κάνω διαφήμιση σε καζίνα. Τι δεν μπορώ. Μα βλέπετε, υπάρχουν άλλοι που τι, δεν έχουν ούτε 1 εκατομμύριο υπερβολές. Ούτε 1000 subscribers κάνουν διαφήμιση στα καζίνα. Δεν είδατε, τους δίνουν λεφτά. Για μένα με καλέσαν όλα τα καζιά και τους είπα όχι τα λατήκα τους έντιωγνα, με ξαναπάρεις. Δεν καταλαβαίνεις που δεν θέλω να σας κάνω διαφήμιση που είσαστε κλέφτες. Κλέβετε το κόσμο, δηλαδή τι να σας κάνω εγώ διαφήμιση, να κλέβετε το κόσμο στραβά. Εγώ έχω λεφτά, δεν θέλω τα λεφτά σας. Κοιτάξτε πάλι πιάσαμε κάτι. Αυτή είναι πιο μεγάλη κλέφτες που υπάρχει. Εγώ έχω χάσει εκατομμύρια να πάρω αυτά που κλέβετε. Εκατομμύρια μαγες έχω χάσει τον κόλο μου. Σας το έχω πει τόσες φορές. Άσε τι βλέπετε που πήρα τώρα τελευταία, αλλά παλιά. Εγώ μίλαγα πάντα σε όλα τα βιντεάκια τι έκανα από εδώ και πέρα. Οπότε παίζω τα βιντεάκια αυτά. Αλλά παλιά πήγαινα, έμπαινα μέσα στο καζίνο με 30 χιλιάρικα, με 40, 50 χιλιάρικα. Έτσι έμπαινα μέσα στα καζίνα. Τα άφηνα όλα. Σκεφτείτε λίγο. Και όταν έπαινα και αυτά, πάλι τα ξαναπέζα πίσω. Αυτό είμαι. Δεν βλέπετε ρε μάγκες πώς εξηγέμαι. Δεν βλέπετε καταρχήν λίγο τα καλύτερα πράγματα, τα πιο ακριβά πάντα. Δεν βλέπετε τι παιδί είμαι. Τα καλύτερα πράγματα τρώω. Μα αυτά είναι μαγεία. Τα παίξω δηλαδή σαν το μαμπάκι, τα πάντα σου φλάκια. Μαγεία, κάτσε λίγο ρε. Μα δεν έχει μία, σα λέω αυτό το παιδί. Δεν έχει ευρώ ρε μαγεία. Ούτε τσέντ δεν έχει ρε μαγεία. Θα τρελαθούμε και όλα. Πλάκα μα κάνει. Είσαστε εσεί τώρα έτσι και εντάξει, δεν έχω κάτι με το παιδί. Σα το έχω πει. Το μπορεί ο καθένα. Αλλά αλήθεια είναι που δεν παίζει τα λεφτά. Το αυτό θέλω να πω μόνο. Δεν παίζει ούτε 1 ευρώ από αυτό. Μα ούτε 1 ευρώ. Μα πώς ένα παιδί που δεν είχε ποτέ λεφτά ξαφνικά παίζει χιλιάρικα κάθε μέρα. Μα δεν γίνεται ρε μάγκες αυτά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ρε μάγκες. Καταλαβαίνετε. Σ' αγαπάω παρά εγώ δεν δίνω. Δεν με νοιάζει ο καθένα κάνει ό,τι θέλει. Βλέπετε που για μένα με νοιάζει. Εγώ μαρούλι έχω, εγώ περνάω καλά. Εδώ και 2,5 χρόνια βλέπετε το τζόγκο μου, σας δίνω το μενού και αυτά με βλέπετε να κάθομαι να χρειάζομαι κάτι. Μα ρωτάω, με βλέπετε να χρειάζομαι κάτι, σας δίνω και το μενού και αυτά με είδατε ποτέ να μην έχω. Πάντα δεν είχα. Μα έχω, σας λέω, δεν με νοιάζει. Παίζω το τζόγκο, όποιος θέλει κοιτάει, όποιος δεν θέλει δεν κοιτάει, δεν με νοιάζει τίποτα. Καταλαβαίνετε. Δεν κάθομαι να ζητώ λεφτά από κανένα τίποτα. Δεν θέλω εγώ να κάνω τράκα YouTube για αυτά, ρε μάγκες, εγώ δεν είμαι τέτοιος παιδί. Γιατί εγώ ξέρω κάτι, κάποιος που παίζει χιλιαρικά όταν παίρνει, κάποιος του δίνει donate 1 και 2 ευρώ, δεν μπορεί να κάνει. Ρε μάγκες, αυτά είναι απίστευτα πράγματα.
αυτό ένα ευρώ, αυτό του φαίνεται πολλά. Ετοιμάζει ένα, δύο, ένα από σένα, δύο από σένα, τρία από αυτόν. Και σε 4-5 ώρες, 6 που κατατελάει εκεί, όλο το βράδυ μαζεύει 60-70, 100, 150-200 ευρώ, ξέρω εγώ πόσα μαζεύει. Ένα, δύο, τρία, πέντε, 10 ευρώ από κατένα, ό,τι δίνει ο κατένα. Από chat, καταλαβαίνετε. Από live. Όποιο κάνει YouTube και αυτά και έχει πάνω από 1000 subscribe, μπορεί να κάνει YouTube και να κάνει YouTube και να ζητήσει λεφτά, να βάλει αυτό το κουμπί με εδώ, να έχει και να ζητήσει λεφτά. Αλλά εγώ δεν θέλω να βάλω, εγώ δεν θέλω να ζητήσω λεφτά από κανένα. Μα όποιο κάνει YouTube και έχει πάνω από 1000 subscriber, εγώ δει τώρα, μπορεί να βάλει αυτό το κουμπί και μπορεί να. Άμα είναι, έχει και το live ανοιχτό και αυτό, δηλαδή μπορεί να ζητήσει και λεφτά από τον κόσμο. Όποιο θέλει να το στηρίζει. Αλλά εγώ δεν θέλω. Εγώ δεν περιμένω να με στηρίζει κανένα. Εγώ έχω τα λεφτά μου, δεν θέλω και δεν περιμένω από κανένα. Βλέπετε εδώ και τόσο καιρό. Δεν έχω ζητήσει από κανένα και κοντά πάντα, εντάξει. Καταλαβαίνετε, αλλά θέλω να σας πω αλήθεια δηλαδή, ρε μάγκες. Όποιος είναι παρτενέρ με ένα καζίνο, δεν παίζει τα λεφτά του. Δηλαδή, εγώ σας είπα, ανοίξτε λίγο τα αυτιά σας, ανοίξτε τα μάτια σας και βάλτε το μυαλό σας μπροστά. Γίνεται να κάνεις διαφήμιση σε ένα καζίνο, να είσαι παρτενέρ με αυτό το καζίνο. Όταν είσαι παρτενέρ με ένα καζίνο, δηλαδή, βεβαίως και στο chat δικό σου πρέπει να βάλεις το link από αυτό το καζίνο, για να το βλέπει το κόσμος και να πάει το κόσμος από chat από δικό σου, να πατήσει το link και να φτάσει κατευθείαν εκεί και να παίξει. Δηλαδή, εγώ σας λέω, μην παίζετε, μένετε μακριά από τζόγο. Δεν αξίζει να παίζετε τζόγο. Καταλαβαίνετε τι κάνουν αυτοί. Και αυτοί από το link παίρνουν 45% και 55%. Από γυραρίσμα, λέω, παίρνει το καζίνο. Αυτά παίρνουν, ρε μάγκε. Σα λέω, όλα είναι στημένα αυτά, δεν παίζουν τα λεφτά του. Και καζίνο του δίνει ό,τι λεφτά θέλει. Και αυτό μπορεί να σου δείξει εκεί, κοίτα, εγώ τώρα κάνω και ανάληψη και αυτά, αλλά δεν του μπαίνουν ποτέ τα λεφτά στην κάρτα. Γιατί τώρα αυτό μιλάει, δηλαδή έχει ένα manager. Ένα manager απάρτι του, έτσι κάνουν αυτά τα καζίνο. Και οπότε τέλει του στέλνει μήνυμα και του λέει, θέλω, άμα κάνει τα λεφτά από λογαριασμό και αυτά, βάλε μου σήμερα 2-3 χιλιάρικα. Ναι, και του στέλνω άλλο πίσω ένα κωδικό και θα του πει, βάλε αυτό το κωδικό στο. Έλα, ρε, ξέρετε τι έκανε. Βάλε αυτό το κωδικό στο λογαριασμό του και μπαίνει κατευθείαν. Κατευθείαν ό,τι λεφτά θέλει. Δηλαδή, τη ζήτησε 3 χιλιάρικα, ρε, θα του πει, βάλε αυτό το κωδικό, δηλαδή ένα κωδικό και πω. Μπαίνουν τα λεφτά στο λογαριασμό. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Δεν πιστεύετε εμένα. Δηλαδή, τι κάνουν άλλη διαφήμιση στα καζίνα και παίζουν τα λεφτά του τζάμπα. Ρε μάγκε, κάτσε λίγο. Πού είσαστε, δηλαδή. Δεν έχετε τίποτα. Στο μυαλό σας είναι άδειο. Άδειο. Παίζει, κάνει τώρα, είναι παρτενέρ με ένα καζίνο. Παίζει δηλαδή τα λεφτά του. Πλάκα μου. Πώς να παίζει τα λεφτά του. Δηλαδή, εγώ από αύριο μου θέλω να κάνω διαφήμιση σε ένα καζίνο και αυτά τα παίξω τα λεφτά μου. Μα βεβαίως θα μου δώσει το καζίνο να παίξω. Τι τα λεφτά μου. Θα σου πω, θα σε βοηθήσω, δηλαδή σου κάνω διαφήμιση να βλέπει το κόσμο. Αφήνω το link στο chat να παίξει το κόσμο και παίζει τα λεφτά μου. Μα κάνετε πλακά. Κάνετε πλακά. Βεβαίως το στηρίζει το καζίνο και του δίνει λεφτά. Παίζει τώρα, δεν χρειάζεται να βάλει κάτι από τζέπι ούτε ένα ευρώ. Αυτά σας λέω, δεν παίζουν. Ή παίζει, παίρνει όχι λεφτά. Τα λεφτά του. Αυτό να ανοίξετε τα μάτια σας και το μυαλό σας και πηγαίνετε, ρωτήστε παντού. Παντού. Να δείτε. Γι' αυτά σας λέω, μένετε μακριά από τον τζόγο. Αυτοί θέλουν όλοι, αυτοί είναι φίλια ρε, δεν καταλαβαίνετε λίγο. Θέλουν να σας κολλήσουν να παίξετε εσείς, αυτά θέλουν. Εγώ από εδώ και πέρα θα πω, τι θέλουν. Να βλέπετε εσείς να κολλήσετε να σας πάρει αυτά. Αφού παίρνουν 45% από γυράρισμα. Να δηλαδή είναι μαζί με το καζίνο, κλέφτες σαν το καζίνο. Αυτοί που κάνουν διαφήμιση σε ένα καζίνο είναι ήδη κλέφτες. Γιατί πώς κάνεις δηλαδή, άμα κάνεις διαφήμιση σε κλέφτες και εσύ σε κλέφτης, τέλος. Ρε μάγες, μην παίζετε, δεν υπάρχει. Δηλαδή, τα παίξετε, τα κάσετε. Τα δείτε. Όταν τα άμα ακούσετε και τα παίξετε, όταν τα παίξετε και τα κάσετε, τα λεφτά σας να σκεφτείτε εμένα. Τα δείτε. Τα σκεφτείτε εμένα. Τι μου είπε Αρτούρ, τι μου είπε Αρτούρ. Δεν πρόκειται να ρεφαρείς. Τα βάλεις κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα και τα σφίχτε, τα κάσεις όλα. Όλα. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει οικονομική κρίση, υπάρχει πανδημία. Δεν έχουν λεφτά. Όποιος παίζει κάνει, για να παίρνει τα καζίνα. Για να έχουν να ζει. Υπάρχει πανδημία, δεν έχουν σαν παλιά λεφτά. Δεν πρόκειται να κερδίσει τίποτα. Πάντα τα κάσει. Δεν υπάρχει κερδισμένο τέλος. Κατά και εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει κερδισμένο. Αλήθεια, δεν υπάρχει. Όποιος παίζει κάνει. Μα ελάτε κάποιος να βλέπω ένα κερδισμένο. Να πει ναι, ρε πούστη μου, εγώ παίζω. Αν παίζετε, πρέπει να σε κολλήσετε από αυτά. Τα κάστε πάντα. Πάντα πρέπει να σε κολλήσετε από τα φρουτάκια, μάγκες. Συμνήστε, σε κολλήστε τώρα. Άλλωστε θα μένετε μόνοι σας και δεν έχετε μία πάντα νεύρα και προβλήματα. Μην παίζετε ποτέ, είναι κοροϊδοί, σας κοροϊδεύουν. Εντάξει.
Αν άλλε δύο πατά. Αν δεν θέλετε να με ακούσετε, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά εγώ σα λέω: εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ στημένο το τζόγο. Δεν πρόκειται να κερδίσει. Μένετε μακριά, πάντα τα κάστε. Αν δεν με πιστεύετε, τα δείτε όταν τα παίξετε. Τα δείτε όταν τα παίξετε, την νεύρα τα έχετε, πάντα τα βρίζετε, πάντα τα πείτε. Πω, τι κλέφτε είναι αυτοί, τι, δεν ξαναπαίξω και πάλι τα παίξετε. Και τα κολλήστε και τα παίξετε κάθε μέρα. Γι' αυτά σα λέω: είναι πολύ επικίνδυνα. Είναι καλύτερα ποτέ μένετε μακριά. Και αν παίζετε. Τώρα είναι ευκαιρία να τα κόψετε και ποτέ στη ζωή σας. Δηλαδή είναι πολύ ψεύτιλα να πάτε για δουλειά και να ταΐζατε, να στηρίζετε αυτούς. Είναι πολύ ψεύτιλα, λέει μάκες. Να πάτε για δουλειά σας, να 8ωρο, 10ωρο τώρα που δουλεύει όλο το κόσμο σε λίγα λεφτά και να στηρίζετε αυτούς, να δίνετε τα λεφτά σας σε αυτούς. Είναι ψεύτιλα. Τόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε με τα λεφτά σας. Βάλτε στην άκρη. Πάρτε κάτι. Δεν τέξω. Ρε μάγκες, είναι ψεύτιλα να τα βάλεις και να παίζεις ρέγμα. Μα βεβαίως θα καείς με ρέγμα. Πάντα. Τα βάλεις, τα καείς. Θα σου δώσει μια, θα σε φάει 50 φορές. Κόλλησες, τέλος μετά. Τέλος. Όταν κόλλησες, βλέπουν, σε ξέρουν. Βλέπουν όλα. Τι νομίζετε, ρε μάγκες, πρόκειται να πάρεις λεφτά από αυτούς. Μα τι είναι, ρε μάγκες, υπάρχει πιο μεγάλη μαφία από αυτούς. Είναι μαφία εδώ, μιλάμε στη μέση, ρε μάγκες, μένετε μακριά από αυτούς. Πάμε τελευταία. Μην παίζετε ποτέ στη ζωή σας. Και αν παίζετε, τώρα είναι ευκαιρία. Ακούστε σε μένα και κόφτε αυτά. Κόφτε, δεν πρόκειται να ρεφάρετε τίποτα. Και ό,τι τα παίξετε, τα κάστε. Εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ στημένα. Μένετε μακριά από τζόγο. Ποτέ, από πουτενά μην παίζετε. Αλλά σαν Ελλάδα δεν υπάρχει. Εδώ. Να παίξει 100 φορές, τα δείτε, τα κάστε και τις 100. Όπως ακούτε. Τα παίξει 100 φορές, τα κάσεις και στις 100. Ήμουν 70-80 χιλιάρικα ρε μάγκες μείον, μόνο σε ένα καζίνο, δηλαδή online και δεν μου δώσε τίποτα πίσω. Αυτό να σκεφτείτε. 70-80 χιλιάρικα μείον και δεν μου γυρνάει ούτε ένα ευρώ πίσω, ρε πούστη. Μα τι γίνεται. 70-80 χιλιάρικα να μου φας και να μην μου δώσεις τουλάχιστον 1000 ευρώ πίσω. Δεν γίνεται πιο μεγάλη. Δεν μιλάμε για κλοπή, μιλάμε για μεγαλύτερη ληστεία. Εποχών μου κάνει αυτό το καζίνο. Μεγαλύτερη ληστεία την εποχών που έχει γίνει από αυτή εποχή. Να φας 80 χιλιάρικα και να μην δώσει στο παίκτη που έχασε 80 χιλιάρικα. 78, δεν θυμάμαι τώρα πολύ καλά πόσο. Να μην δώσει τουλάχιστον 1000 ευρώ πίσω. Έπαιζε λες που ήμουνα χιλιάρικα κερδισμένος. Έπαιζε νεκρός. Ήμουνα μείον 80 χιλιάρικα και παρόλα αυτά έπαιζε νεκρός. Καζίνο από την Ελλάδα. Καταστραφήκα. Καταστράφηκα, λέει μάγκες. Καταστράφηκα. Μένετε μακριά. Αν δεν με ακούσετε, τα κάθετε όλα. Αυτοί κάνουν διαφήμιση, είναι παρτενέρ με αυτού. Τελείωσε. Δεν παίζουν τα λεφτά του. Είναι εύκολο να κάτω κάθε μέρα στο live και να παίζουν. Δηλαδή τα έκαι αυτά. Τα έπαιζε αυτό τόσα χιλιάρικα κάθε μέρα. Μα ανοίξτε το μυαλό σα και στηρίζει τζάμπα το καζίνο, επειδή είναι αυτό καλό παιδί. Είναι, έλα ρε μαγκέ, θα τελατούμε τώρα. Πάμε τελευταία. Σ' αγαπώ πάρα πολύ όλου. Τα ακούστε αλήθεια, ρε μαγκέ. Τα ακούστε μόνο αλήθεια από εδώ και πέρα. Από μένα, σ' αγαπάω φιλάκια από μένα. Μην παίζετε ποτέ στη ζωή σας, αν θέλετε να έχετε λεφτά. Αν μπλέξετε με αυτά, τέλος. Δεν τα έχετε ποτέ λεφτά.